Επιστροφή στο Δελτίο και πάμε σε αυτό το σημείο να καλησπερίσουμε τον κύριο Λάμπρο Τζούμι, αντιστράτηγος εν αποστρατεία και να σας ευχαριστήσουμε θερμά. Γεια σας για αυτή τη σύνδεση. Καλησπέρα σας. Λοιπόν, θα ήθελα ξεκινώντας να σταθούμε αμιγώς στο επιχειρησιακό κομμάτι, να μας δώσετε τα φώτα σας αναφορικά με το πώς εκτιμάτε ότι θα εξελιχθούν ενδεχομένως τα πράγματα. Υπενθυμίζω ότι βρισκόμαστε, ήδη διανύουμε την 7η μέρα του πολέμου. Το μεγάλο στοίχημα κρίνεται μέσα στα αστικά κέντρα. Όλα αυτά όμως προαναγγέλουν κατά τα φαινόμενα ακόμη περισσότερη βία και καμία αποκλιμάκωση. Ναι, το αντίθετο. Δείχνουν όλα τα σημάδια και οι ενδείξεις είναι ότι οδηγούμαστε σε κλιμάκωση. Υπάρχει πολύ μεγάλη συγκέντρωση ρωσικών δυνάμεων γύρω από το Κίεβο. Ενισχύσεις με χιλιάδες χιλιόμετρα άρματα που έρχονται από τα ρωσικά σύνορα. Και επίσης υπάρχει μια προειδοποίηση προς τους κατοίκους να εγκαταλείψουν τις πόλεις. Αυτό σημαίνει δηλαδή ότι θα πάμε σε ευρεία κλίμακα σε επιχείρηση από τους Ρώσους. Εάν δεν υπάρξει λύση στο διπλωματικό κομμάτι, νομίζω ότι τις επόμενες μέρες ή ώρες θα υπάρξει μια επιχείρηση την οποία δεν θα τη δούμε. Θα είναι μια είσοδος ειδικών δυνάμεων και παραστρατιωτικών μέσα στο Κίεβο, οι οποίοι θα στοχοποιήσουν συγκεκριμένα κτίρια και θα προσπαθήσουν να εξουδετερώσουν ενδεχομένως κάποιες αιστείες αντίστασης που υπάρχουν από τους Ουκρανούς. Στη συνέχεια θα υπάρχει βομβαρδισμός, αεροπορικός βομβαρδισμός εκτεταμένος και προσβολή από πυροβολικό. Και στο τέλος θα ακολουθήσουν επιχειρήσεις από το έδαφος, από μηχανική, τοπιζικό και άρματα. Αυτό έτσι όπως το περιέγραψα, όπως είναι αντιληπτό, θα οδηγήσει σε μια αιματοχυσία και από την πλευρά των Ουκρανών. Δεν μιλάω μόνο για μαχητές, αλλά μιλάω και για αμάχους. Διότι όταν μιλάμε τώρα για Κίεβο, είναι μια πόλη 3 εκατομμυρίων. Αλλά και από τις ρωσικές δυνάμεις, γιατί αυτό όλο το αγώνας, ο ειδικός αγώνας μέσα στις πόλεις, δεν είναι καθόλου εύκολο. Πάντως, προς ώρας τουλάχιστον και σε ό,τι αφορά το στρατηγικό στόχο της Ρωσίας, δεν της έχει βγει, να το πω απλά. Ή τουλάχιστον έχει καθυστερήσει. Αυτός ήταν και ο αντικειμενικός στόχος, η εκδίωξη της κυβέρνησης Ζελένσκι. Ναι, αυτό δεν το έχει βγει όντως του Πούτιν. Δηλαδή περίμενε ότι με αυτή την κεραυνοβόλο ενέργεια και αυτό το σοκ που θα προκαλέσει θα αναγκάσει τον Ζελένσκι να φύγει, στο να παραιτηθεί. Αυτό δεν του βγήκε. Και γι' αυτό λοιπόν έχουμε φτάσει τώρα εδώ μπροστά σε αυτό το αδιέξοδο, γιατί και ο Πούτιν είναι εγκλωβισμένος, δεν μπορεί να κάνει πίσω εδώ που έχουν φτάσει τα πράγματα. Αλλά νομίζω θα πρέπει να του δοθεί και στον Πούτιν μια διέξοδος. Διότι αν παραμείνει ο Ζελένσκι πάνω στην εξουσία, δεν νομίζω ότι μπορούν να προχωρήσουν και διαπραγματεύσεις. Οι Ρώσοι έχουν μιλήσει αρχικά για αποναζιστοποίηση. Έτσι τον έχουν χαρακτηρίσει. Ένα πάντως από τα κέρια ζητήματα είναι και το εξής. Αν ο πόλεμος αυτός θα επεκταθεί και πέραν της Ουκρανίας. Ο Λευκορώσος πρόεδρος Λουκασένκο έδωσε δυστυχώς μία ακόμα διάσταση του πολέμου, την προοπτική επέκταση στη σύγκρουση στη Μολδαβία. Ναι, αυτό νομίζω δεν ήταν γκάφα του Λουκασένκου, δεν γίνονται τις γκάφες σε αυτό το επίπεδο. Ήταν μια κίνηση εντυπωσιασμού περισσότερο, προκειμένου να εκβιάσει τις νατοικές δυνάμεις, να μην επιχειρήσουν οτιδήποτε. Βέβαια, εκεί στην Μολδαβία είναι ένας στόχος της Ουκρανίας, γιατί έχει ένα κομμάτι το οποίο έχει αυτονομηθεί από το 1990, είναι υπερδνηστερία. Και ενδεχομένως θέλει να ενώσει όλο το παραλιακό μέτωπο, ξεκινώντας από τη Μαριούπολη μέχρι εκείνο το σημείο στα σύνορα με τη Μολδαβία. Τώρα, εάν θα επεκταθεί ο πόλεμος, εάν πριν μια εβδομάδα έλεγε κάποιος ότι θα φτάσουμε σε αυτό το σημείο, νομίζω θα τον λέγανε παράφρονα, και όμως φτάσανε. Συνεπώς λοιπόν δεν μπορούμε να ξέρουμε τι θα συμβεί αύριο, εάν θα επεκταθεί ο πόλεμος. Εάν δηλαδή υπάρξει προσβολή της Ρωσίας από τις νατοικές δυνάμεις, ενδεχομένως τα πράγματα θα ξεφύγουν. Έχει μπει πάνω στο τραπέζι η πυρηνική απειλή. Τώρα να σας πάω λίγο στην απόφαση της ελληνικής κυβέρνησης να στείλει πολεμικό υλικό. Θέλω να σας ρωτήσω αν ήταν σωστή ή όχι. Σίγουρα, φαντάζομαι συμφωνείτε ότι είναι μια κίνηση η οποία δεν θα αλλάξει τη ροή των πραγμάτων, αλλά ακούσαμε τι είπε η Ρωσία περί αντιπίνων. Ήταν λοιπόν ένα λάθος διπλωματικό. Ουσιαστική συμμετοχή δεν θα έχουν αυτά τα οπλικά συστήματα, κι αν φτάσουν.
Έτσι, διότι έχει σημασία και η χρονική συγκυρία που έγινε αυτό. Είναι άκρο συμβολικό όμως το θέμα. Έχει ουσιαστικό συμβολικό χαρακτήρα. Ναι, ότι ήταν μια συμβολική κίνηση ήταν. Απλά να επισημάνουμε ότι δεν ήταν με κάποια υποχρέωση σε έναν οργανισμό. Δηλαδή δεν στείλαν όλες τις χώρες της Ευρώπης. Από τις 27 χώρες στείλανε κάποιες από αυτές. Και από τον ΝΑΤΟ επίσης δεν υπήρχε μια απόφαση για να αποσταλούν τα όπλα. Εάν ήταν ουσιαστική κίνηση και θα βοηθούσαν την Ουκρανία στο να αλλάξει, να ανατρέψει την κατάσταση, το καταλάβαινα. Αλλά από εκεί και πέρα, τώρα εμείς δίνουμε όπλα και συνεχίζουμε μια αιματοχυσία. Εμείς θέλουμε αυτή τη στιγμή να σταματήσει όλο αυτό το πράγμα. Έχουμε και μια ιδιαιτερότητα με τους ομογενείς της Μαριούπολης. Νομίζω θα μπορούσε να γίνει μια πιο προσεκτική διαχείριση με ανθρωπιστική βοήθεια, με συγκέντρωση τροφίμων ή οτιδήποτε άλλο, ακόμη να υποδεχτούμε και πρόσφυγες μέχρι εκεί. Και επαναλαμβάνω, δεν το έκαναν όλες οι χώρες της Ευρώπης. Όλα αυτά ενώ ο Ερντογάν συνεχίζει να κινείται στο ίδιο επαναλαμβανόμενο μοτίβο που τον έχουμε συνηθίσει, μια άσκηση ισορροπίας ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και τη Μόσχα. Έκλεισε τα στενά αλλά με τρόπο που καθιστά την Τουρκία ουδέτερη εκ νέου. Και δεν είχε και επιχειρησιακό νόημα. Διότι οι ρωσικές δυνάμεις είναι μέσα στον Εύξεινο Πόντο και στην Αζοφική, αλλά δεν δημιούργησε κάποιο πρόβλημα στους Ρώσους η κίνηση αυτή του Ερντογάν. Έχει ανακοινώσει επιπλέον ότι δεν θα συμμετάσχει και στις δυτικές κυρώσεις κατά της Ρωσίας, οπότε... Ναι, είναι αυτός ο ρόλος του επικίνδυνου ουδέτερου, ας πούμε, που σκηνοβατεί κάθε φορά και τον βλέπουμε και στην περίπτωση αυτή, το ίδιο κάνει. Μπορεί μακροπρόθεσμα να εγκλωβιστεί σε αυτή του την τακτική? Ναι, ενδεχομένως μπορεί να μην του βγει σε καλό. Δεν μπορεί να συνεχίζεται αυτό επαόριστον. Αυτή η σχέση που έχει αναπτύξει με την Ρωσία περισσότερο στηρίζεται στο ότι δεν θα ήθελε σε καμία περίπτωση να δημιουργηθεί ένα κουρδικό κράτος στα σύνορα με την Συρία. Και γι' αυτό έχουμε και αυτή την σχέση που αφορά την πόλη στον S-400, την κατασκευή του πυρηνικού εργοστασίου στο Ακούγιου. Αλλά βλέπετε ότι και με τους Ουκρανούς έχει μια σχέση πάρα πολύ καλή. Και ας πούμε δεν έχει αναγνωρίσει την προσάρτηση της Κρυμαίας από τους Ρώσους, γιατί υπάρχει ένα πρόβλημα εκεί με τους Τάταρους, που επειδή θεωρεί τον εαυτό του προστάτη των απαταγμού σου, μάλλον δεν το έχει κάνει, κρατάει ισορροπίες δηλαδή. Ενδεχομένως μπορεί να μην του βγει στο τέλος, θα δούμε. Αλλά από εκεί και πέρα τώρα και η κίνηση αυτή που έγινε από την πλευρά δικιά μας να στηρίξουμε και να είμαστε αλληλέγγυοι στην Ευρώπη, απομένει να δούμε στην επόμενη κρίση που θα υπάρχει με την Τουρκία ή στην ενδεχομένως αμφισβήτηση της εθνικής μας κυριαρχίας, τη δικιά μας της Κύπρου, αν θα υπάρξει η ίδια αλληλεγγύη και η ίδια συνδρομή από την Ευρώπη. Μάλιστα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω εκ νέου για το χρόνο που μας διαθέσατε απόψε. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.